Με μουσικοχορευτικά δρόμινα μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα του σχολείου και για την έλλειψη καθηγητών, τα οποία όπως περιέγραψαν υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάθε κατάληψη δεν το αφήνουμε απλά να κάθονται και οι μαθητές και να μην κάνουν τίποτα. Πάντα κάνουμε δρόμενα, πάντα ασχολούμαστε με τη ζωγραφική, πάντα κάνουμε χορό. Έχουμε κανονίσει τρία δρόμενα. Έχουμε ζωγραφίσει κάποια ταμπλό, ένα πανό. Ακόμη και ποντίκια μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες με τους μαθητές να διεκδικούν λύση στο κτηριακό πρόβλημα. Τα δάπεδα, οι τείχοι να τρυπάνε, σοβαρές φθορές που δεν γίνεται μάθημα, ειδικά όταν αρχίσει ο καιρός να χαλάει κιόλας με τη βροχή, μπαίνει νερό μέσα στις αίθουσες, νέα. Έχουν έρθει ποντίκια, ακόμα και μετά από την απολύμανση μπαίνουν μέσα στις αίθουσες και αυτό τρομοκρατεί προφανώς τους μαθητές και χαλάει απευθείας το μάθημα. Κάνουμε κατάληψη πάνω σε αυτά τα θέματα για να τα αποκτήσουμε και για να γίνουμε ένα κανονικό καλλιτεχνικό σχολείο. Ειδικότητες δεν έχουμε, δηλαδή κινηματογράφου δεν έχουμε, υποκριτικής κάποια παιδιά δεν έχουν του θεάτρου. Τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κράτησα καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος! Μαθητές τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των συνθηκών σύντησης, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά τους και για την έλλειψη σε υλικά ειδικοτήτων. Δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πολλές φορές τα παιδιά χρειάζονται να πληρώσουν οι ίδιοι για τον εξοπλισμό, ιδιαίτερα στα εικαστικά. Πρέπει να πληρώνουμε πάντα εμείς τα δικά μας χρώματα, τα δικά μας πινέλα, τα δικά μας χαρτιά. Μάθημα στα λιόμενα δεν μπορεί να γίνεται, γιατί ειδικά όταν βρέχει δεν ακούμε ούτε τις σκέψεις μας, γιατί δεν ακούμε ούτε τον καθηγητή ούτε κανέναν. Δεν ντρέπηκαν ποτέ για τα υπάσματα. Που τους μολύναν, ντρέπονται σήμερα για τα παιδιά τους. Τα καλύτερα δεν θα έρθουν.